είναι καθόλου τυχαία. Νομίζω, παρακαλώ, νομίζω ότι στο, και στο θέμα αυτό η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να ψαρέψει τα θολά νερά, σκοπίμως δεν δίνει συγκεκριμένες εξηγήσεις στην ουσία του ερωτήματος που είναι αυτή που θέσατε. Δηλαδή, όσοι υπάλληλοι θα εξαναγκαστούν να δουλεύουν για τα ιδιωτικά συμφέροντα, ναι ή όχι. Θα πληρώνει το ελληνικό δημόσιο μισθούς και άλλα επιδόματα στους υπαλλήλους, στους νοσηλευτικούς υπαλλήλους για να εξυπηρετούν τα ιδιωτικά συμφέροντα. Εγώ νομίζω ότι η απάντηση είναι καταφατική. Αποφεύγει να την πει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Όσον αφορά την εικόνα τώρα που επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία να παρουσιάσει για το σημερινό σύστημα υγείας, θα έλεγα με τυροπαθώς ότι προκαλεί καγχασμό. Το δηλαδή, είστε ευχαριστημένος. Τι είπατε? Με την λειτουργία του Βενιζέλου ή με το νοσοκομείο Χανίων, είστε ευχαριστημένος? Είμαι πολύ πιο ευχαριστημένος από ό,τι ήμουν επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας. Και εγώ καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι. Προσέξτε, και μπορώ και να επιχειρηματολογήσω. Ακούστε. Και μπορώ να επιχειρηματολογήσω για το ποια τεράστια βήματα γίνανε και στον εξοπλισμό και στο προσωπικό με τις προσλήψεις και στην οργάνωση των οικονομικών και των υπηρεσιών με νοικοκυριμένο και κυρίως με τρόπο που δεν επιτρέπει τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Σε αυτά να είστε σίγουροι. Και αυτά τα παρακαλώ. Εγώ δεν σας διέκοψα. Ναι. Θέλω λοιπόν να πω ότι εγώ δεν είπα τυχαία το παράδειγμα του Αττικών. Και δεν είπα τυχαία την περίπτωση του κυρίου Κεγέρογλου εχθές. Μπορεί εσείς να τον καταδικάσετε την αμετροέπεια, θα πω, να πει αυτή την κουβέντα. Αλλά είναι ένα δείγμα κακής. Πιο μεγάλο το πρόβλημα. Ακούστε, κακής αντιπολίτευσης. Είναι ένα δείγμα κακής αντιπολίτευσης, η οποία ισοπεδώνει τα πάντα, καταστροφολογεί. Είναι η συνηθισμένη πρακτική της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Γιατί την αντιλαμβάνεται νομίζω ο κόσμος, ο μέσος νοσηλευόμενος το αντιλαμβάνεται. Όσον αφορά. Μα δύο λεπτά, μην με διακόπτετε τώρα. Εγώ δεν σας διακόπτω. Okay. Μην με διακόπτετε. Λοιπόν, πάει πάρα πολύ νομίζω σήμερα, ειδικά η Νέα Δημοκρατία, να επικαλείται το δημόσιο σύστημα υγείας όταν το έχει κατεδαφεί συστηματικά την προηγούμενη περίοδο και όταν όλες οι προτάσεις της, κριμένες και μη κριμένες, κατατείνουν στην περαιτέρω αποδόμηση, αν παρελπίδα γίνει κυβέρνηση. Εγώ νομίζω ότι ειδικά στον τομέα της υγείας αυτή η κυβέρνηση έχει να επιδείξει δυναμικά βήματα και πολύ σημαντικές θετικές κατακτήσεις. Είπατε για το θέμα της πρωτοβάθμιας υγείας, τα TOMI. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια μορφή περίθαλψης, η οποία είναι βέβαια στα πρώτα της βήματα, γίνεται όμως με μέθοδο, με προσοχή και κυρίως με φροντίδα και χρηματοδότηση τέτοια που θα αναδείξουν, σύν τον χρόνο φυσικά, ότι μια πολιτική πρέπει να έχει ένα βάθος χρόνου για να ολοκληρωθεί, θα αναδείξουν αυτή το σύστημα των τοπικών ομάδων πρωτοβάθμιας υγείας ως ένα, τη ραχοκοκαλιά του συστήματος υγείας. Και θα αποσυμφορήσει και τα νοσοκομεία και θα βοηθήσει την καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών στα νοσοκομεία. Και εν τελευταία αναλύση, επιμένω πάρα πολύ στο θέμα της διαχείρισης. Γιατί δεν είναι άμυρο της καλής λειτουργίας η διαχείριση, η οικονομική και γενικότερα η οργάνωση. Θα μπω στον πειρασμό τώρα να πω ότι όλη η περίοδος που διακυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η τρέχουσα περίοδος. Και με αυτό ολοκληρώνω. Ναι, ολοκληρώνω. Ένα πράγμα ανέδειξε ότι ο τομέας της υγείας ήταν προνομιακός τομέας διασπάθησης του δημοσίου χρήματος πρώτον και δεύτερον πλουτισμού ορισμένων μέσω διαφόρων συστημάτων αδιαφάνειας και κλεπτοκρατίας. Αυτά ήταν αποτελέσματα της χρηστασίας που ήσασταν πρόεδρος. Παρακαλώ. Τα αποτελέσματα της χρηστασίας. Ακριβώς, κύριε Οικονόμου, και είμαι σίγουρος ότι τα έχετε μελετήσει πολύ καλά. Ακριβώς. Και είναι και στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Μην ανησυχείτε, έχουν πάει και εκεί πέρα. Και είναι ποικίλα και πολλά αδικήματα τα οποία θα δείτε σιγά σιγά ότι θα έρθουν και αυτά να εξηγνιαστούν. Σιγά σιγά μπορεί να τα δω, αλλά τώρα δεν τα έχουμε δει. Ωραία, εντάξει, ξέρετε πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Πολύ να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο, κύριε Μπαλομενάκη και κύριε Οικονόμου, για την παρουσία σας.